Γεια σας, γεια σας! Χαρούμενος εδώ και πάλι. Χαμογελαστό σήμερα να φτιάξουμε άλλες δύο συνταγές και να πάμε μία πάρα πολύ ωραία βόλτα στην πόλη. Μεγάλη συνταγή, γρήγορη συνταγή, θα τα κάνουμε μαζί και θα περάσουμε πραγματικά πολύ ωραία σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας συνταγή. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα φοβερό αρνάκι στο φούρνο με λαχανικά και ένα πάρα πολύ ωραίο αρωματικό βούτυρο. Αυτό το αρωματικό βούτυρο θα έχει μέσα σκόνη από κρεμμύδι, από σκόρδο, ωραίο ξύσμα από λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Και είναι το πιο νόστιμο αρωματικό βούτυρο που έχετε φάει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Όλα ξεκινάνε από το κρέας, είναι το βασικό υλικό της συνταγής και γι' αυτό έχουμε ένα μεγάλο τηγάνι το οποίο θα το βάλω να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά γιατί θέλω το κρέας σας να το θωρακίσετε πάρα πολύ καλά από όλες τις πλευρές. Έχω πάρει ένα ωραίο μπουτάκι αρνί από το φίλο μου τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Τέλειο. Όπως είναι, μου το έχει βάλει, ωραίο αρνάκι. Θέλω να ζεσταθεί πολύ πολύ καλά το τηγάνι. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, ίσα ίσα, και θα θωρακιστεί πάρα πολύ καλά από όλες τις πλευρές. Το τηγάνι μου έχει ζεσταθεί, θα πάρουμε όπως είναι κατευθείαν το αρνάκι. Έχω ζητήσει από τον κρεοπόλη μου, όπως βλέπετε, να μου κόψει με τον μπαλτά για να μπορέσει να ψηθεί πάρα πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε εδώ το αρνάκι μας και λίγο λαδάκι από πάνω. Δεν χρειάζεται να το βάλετε κατευθείαν στο τηγάνι, θα πέσει το λάδι. Αυτό. Και θα το αφήσουμε να πάρει χρώμα πάρα πολύ καλά από όλες τις πλευρές. Πάρτε δύο πιρουνάκια για να μπορέσετε να το γυρίσετε πάρα πολύ εύκολα και θέλω να το αφήσετε να πάρει χρώμα πραγματικά πολύ καλά. Βλέπετε τι ωραία που πήρε χρώμα. Αν χρειαστεί με το πιρουνάκι σας, σηκώστε το λίγο στο τηγάνι, δεν πειράζει. Πω, μυρωδιές, δεν υπάρχει, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, το αρνί όταν μπαίνει στο τηγάνι, κατευθείαν μυρίζει πάρα πάρα πολύ ωραία. Όπως είναι με τα πιρουνάκια σας, θέλω να το βγάλετε και να το βάλετε στο ταψί, να κλείσω και το μάτι μου εδώ. Το βάλετε στο ταψί, το οποίο είναι να μπει στο φούρνο, μαζί με τα λαχανικά και τις πατάτες που θα τις βάλω τώρα. Πάμε όμως να φτιάξουμε το αρωματικό μας βούτυρο που θα δώσει όλη την νοστιμιά στο σημερινό μας φαγητό. Χρειαζόμαστε 125 γραμμάρια βούτυρο από 100% αγελαδινό γάλα, σκόνη σκόρδο, σκόνη κρεμμύδι. Χρειάζομαι ένα λεμόνι από το οποίο θα πάρω το ξύσμα αλλά και τον χυμό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Καλό είναι να τα μαζεύετε τα υλικά σας πάνω στον μπάγκο σας και τι θα χρειαστούμε, ένα μπολ και εδώ μέσα θα γίνει όλο το αρωματικό βούτυρο. Ένα κουτάλι χρειάζομαι, πάμε να το βρούμε. Και ανοίγουμε και τα 125 γραμμάρια, θα τα χρησιμοποιήσουμε, από 100% αγελαδινό γάλα, βούτυρο. Όπως θα δείτε, είναι μαλακό. Το έχω αφήσει εκτός ψυγείου να μαλακώσει για να είναι πάρα πολύ εύκολο να μπορώ να το ανακατέψω μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Κόψτε το σε πιο μικρά κομμάτια. Πάρτε με το κουτάλι σας εδώ από το αλουμινόφιλο όλο το βούτυρο, μην πάει τίποτα χαμένο. Και εδώ μέσα θα ρίξουμε τη σκόνη από το κρεμμύδι και το σκόρδο. Λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξύσμα από το λεμόνι, καλό είναι φυσικά το λεμόνι να το έχετε πλύνει καλά για να πάρετε το ξύσμα του. Και θα βάλουμε και το χυμό του. Μην πάει τίποτα χαμένο. Φυσικά εδώ να σας πω ότι αυτό το αρωματικό βούτυρο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο αρνί, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άνετα και σε μια παντσέτα και σε μια μπριζόλα, σε ένα ψαρονέφρι, γιατί όχι, ακόμα και σε ένα ψάρι. Να βάλουμε και το χυμό μας. Τέλεια. Και πάρα πάρα πολύ καλό ανακάτεμα με το πίσω μέρος του κουταλιού.
Πάρτε τον μπολ στα χέρια σας με το κουτάλι και ανακατέψτε καλά. Και όταν είναι έτοιμο, θέλω να πάρετε με ένα ψαλίδι λίγο θυμάρι, όπως θα κόψω εγώ εδώ τώρα. Να το κόψετε, το περάσουμε με λίγο νεράκι να το ξεπλύνουμε. Ωραία. Και με το μεγάλο σας μαχαίρι θέλω να έρθετε να το ψιλοκόψετε. Το αρωματικό μας βούτυρο είναι έτοιμο. Πάμε με αυτό να λείψουμε όλο το μπουτάκι μας. Μπορεί να σας φανεί πολύ στην αρχή, αλλά αυτό όταν θα μπει στο φούρνο θα έρθει να λιώσει και θα γίνει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι να το γυρίσετε και από την πίσω πλευρά, να βάλετε και εκεί και αν μείνει λίγο βούτυρο, που ωραίο είναι, θα το ρίξετε γύρω-γύρω στις πατάτες και στα λαχανικά που θα βάλω αμέσως τώρα. Πάμε να κόψουμε καρότο και πράσο για να μπει μαζί με τις πατάτες στο ταψί. Τα πράσα θέλω να τα κάνετε πιο μεγάλα κομμάτια, δηλαδή τα κόβω στα τρία, γιατί έτσι έρχονται και μαλακώνουν στο φούρνο και γίνεται πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία γαρνιτούρα. Καρότα στη μέση και ξανά στη μέση και κομμένα έτσι λίγο διαγώνια. Βάλτε τα και αυτά να πάνε παντού μέσα στο ταψί. Τις πατάτες όπως βλέπετε τις έχω καθαρίσει, τις έχω κόψει στα τέσσερα, είναι baby πατάτες μαζί με την φλούδα. Καλό είναι φυσικά να τις έχετε πλύνει. Αν έχουν και λίγη υγρασία, λίγο νερό, μην ανησυχείτε καθόλου. Πραγματικά σας το λέω, θα είναι το πιο ωραίο αρνάκι που έχετε φτιάξει ποτέ. Λοιπόν, και μια τελευταία πατάτα είναι η ατίθαση, θα μπει και αυτή μέσα. Εδώ. Τώρα θέλω να πάρετε ένα μεγάλο σκόρδο και να το κόψετε κατά αυτόν τον τρόπο στη μέση για να δώσει πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Βάλτε το ένα στη μία γωνιά, το άλλο στην άλλη και εδώ θα χρειαστούμε λίγο ζωμό για να έχει υγρασία, να ψηθούν τα λαχανικά μας. Αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο φούρνο. Πιπέρι. Καλό είναι να ξεβιδώσετε λίγο τη βίδα για να είναι λίγο πιο χοντρό το πιπέρι. Θα το βάλουμε στο φούρνο μας στους 180 βαθμούς και θα το ψήσετε περίπου μια μισή ώρα. Τώρα αν το μπουτάκι είναι πιο μεγάλο, ίσως να χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο. Μέσα στο μπολ μου έχει περισσέψει λίγο αρωματικό βούτυρο. Βάλτε το και αυτό σε διάφορα σημεία και κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα το ανακατέψουμε κιόλας. Και θα γίνει λουκουμάκι. Πάμε να φουρνίσουμε. Πήγαμε. Για το αρνάκι με αρωματικό βούτυρο και λαχανικά θα χρειαστούμε 1 κιλό και 300 γραμμάρια μπούτι αρνίσιο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κεφάλι σκόρδο, 200 γραμμάρια πατάτες baby, 1 πράσο, 2 καρότα και 100 ml ζωμό κοτόπουλου. Για το αρωματικό βούτυρο, 125 γραμμάρια βούτυρο, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 2 κουταλάκια του γλυκού σκόρδου σε σκόνη, 2 κουταλάκια του γλυκού κρεμμύδι σε σκόνη, 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Εντάξει παιδιά, πώς κάνετε, έτσι βράχηκα λίγο, έχω πλύνει όλα τα πιάτα, αλλά τουλάχιστον το φαγητό είναι έτοιμο. Πάμε στο φούρνο να το βγάλουμε. Ποιος δεν θέλει να φάει τώρα ένα τέτοιο αρνάκι, δηλαδή μια ωραία πατατούλα. Αυτή βέβαια θα καίει πάρα πολύ, αλλά εγώ θα τη δοκιμάσω. Μουσική.